Πώς την παλιά, Ιβάν. Μητσόπουλος. Μητσόπουλος, Σαμπουτζής και πάλι μέσα στην περιοχή. Σαμπουτζής ανατρέπεται και είναι πέναλτι. Αυτή τη φορά ο Ιταλός διαιτητής είδε την παράβαση και υποδεικνύει το πέναλτι για τον Άρη. Είναι το 14ο λεπτό της συνάντησης στο δεύτερο ημίχρονο και ο Αντώνης Σαμπουτζής είναι ο εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών του Άρη. Μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε, κερδίζει τώρα ένα πέναλτι για τον Άρη. Το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Χατζούς, τον προσωπικό του αντίπαλο. Να δούμε ποιος παίκτης θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι για την ομάδα του Άρη. Μια κρίσιμη στιγμή στο σημερινό παιχνίδι. Ο Αντώνης Σαμπουτζής λοιπόν είναι ο παίκτης που θα αναλάβει να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα αλλά και τα τέρματα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. 15ο λεπτό της συνάντησης, ξεσηκωμός της κερκίδας του Καριλάου από τους 20.000 φιλάθρων του Άρη. Ο Σαμπουτζής αντιμέτωπος στα 11 μέτρα με τον Ραχαμίμ. Μεγάλη ευκαιρία του Άρη να κάνει το 2-1. Ο Σαμπουτζής εκτελεί και πράγματι κάνει το 2-1. Να λοιπόν που ο Άρης παίρνει και πάλι το προβάδισμα στο σκορ. Και το γκολ πανηγυρίζεται ανάλογα από τον Δινό, όπως αποδεικνύεται, σκόρερ του Άρη στο σημερινό παιχνίδι, τον Αντώνη Σαμπουτζή. Σαμπουτζής που έφυγε προς τον Καρκαμάνι και προς τη θύρα 3, πανηγυρίζει έξαλα αυτό το γκολ. Ένα γκολ που ελπίζουμε και εμείς ότι θα απελευθερώσει την ελληνική ομάδα από το άγχος και θα της δώσει το δικαίωμα να αγωνιστεί ακόμα καλύτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Νέτο, το άγχος θα φύγει από τους παίκτες του Άρη. Πιστεύω ότι τώρα με το δεύτερο γκολ του Άρη έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μέσα στο Ισραήλ και να πάρει την πρόκληση εκεί μέσα. Παλιά τώρα από το Σαμπουτζή μέσα στην περιοχή, ο Ιβάν Κατομιλόγεβιτς. Το είναι κάποιο συμπαίκτη του και το Σαβίδι. Ιβάν σε θέση βολής. 3-1. 3-1 από το Βραζιλιάνο Ιβάν για την ομάδα του Άρη. Λέγαμε μέτρο ότι το 2-1 δεν είναι μεγάλο σκορ ασφαλείας. Τώρα όμως το 3-1 σίγουρα δίνει άλλες προοπτικές στον Άρη. Ήρθε τα πάει ο Άρης τώρα με ένα άλλο αέρα. Μία πουλή που 5 λεπτά. Δεν είναι αδύνατο να μπει και ένα τέταρτο γκολ ακόμα. Μάλιστα. 3-1 λοιπόν κατά τον Άρη. Μια φανταστική ενέργεια. Ιβάν και Σαβίδι έβγαλε τον Βραζιλιάνο σε θέση βολής. Και από εκεί ο Ιβάν δεν χαρίζεται. Σκοράρει για τρίτη φορά για την ομάδα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. 3-1 λοιπόν, να απομένουν 3 περίπου λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Μεγάλες στιγμές για τον Άρη σήμερα στο Χαριλάου. 20, ίσως και περισσότεροι από 20.000 φίλαθροι των Κυπροβούχων στο γήπεδο Χαριλάου αποθεώνουν τώρα τους παίκτες του Άρη, που σίγουρα το 3-1 βάζει τις βάσεις για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA.